Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2020 που πριν λίγες μέρες ήρθε. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά όλους εσάς για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Αναγνώστου Μαρία, Περιφερειακή Σύμβουλο, τον κύριο Ανδρέα Τουλιά, τον Αντιδήμαρχο και μέλος του ΔΣ της Εψεφρίας, τον Άγγελο τον Μιζελή και τους δημοτικούς συμβούλους, νομίζω είναι και ο πρόεδρος του νομικού προσώπου, τους κυρίους, τον κύριο Ανδρέου, τον κύριο Μανατίδη και τον κύριο Αλεξανδρή. Θέλω να ευχαριστήσω το κατάστημα Έγκλη για τη φιλοξενία και τους, τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης, τον κύριο Άγγελο Μισηλή, τον κύριο Λευτέρη Καταντώνη και τον κύριο Δημήτρη Πανταζή για την προσπάθεια που έκαναν να οργανώσουν αυτή την εκδήλωση. Θα ήθελα να πω ότι η Βόρειο Σέρβια είναι πολύ τυχερή γιατί εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή από το Προκόπη και πάνω με τέσσερις ανθρώπους, ιδιαίτερα εργατικούς και γνώστες στο ΔΣ της Ένωσης. Μπορείτε σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε να απευθυνθείτε σε αυτούς και να μεταφέρουν τα προβλήματά σας στην Ένωση, προσπαθώντας να βρούμε όσο μπορούμε λύσεις. Η απόφασή μας να διοργανώσουμε τρεις τοπές για την πρωτοχρονιάτικη πίτα έγινε βασικά για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, προσπαθήσαμε ως Ένωση να περιορίσουμε κάποια έξοδα με σκοπό να ορθοποδήσει, να το πω έτσι, η Ένωση και να μπορέσουμε σταδιακά κάποια έσοδα που θα υπάρχουν και ήδη υπάρχουν να τα χορηγήσουμε στα σωματεία με τη μορφή ενισχύσεων για τη διαιτησία, για τραυματισμούς, για μετακινήσεις κτλ. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε μια καλύτερη διοικητική οργάνωση στην Ένωση τη σεζόν που διανύουμε. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά όλα τα χρόνια. Απλά θεωρούμε ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τις δαπάνες και τα έξοδα που έχουμε ως Ένωση στις νέες συνθήκες που έχουν παρουσιαστεί και να οργανώσουμε λίγο καλύτερα τα οικονομικά. Όταν γίνεις πιο εύρωστος οικονομικά, νομίζω ότι μπορείς να πετύχεις περισσότερα πράγματα, μπορεί να διεκδικήσεις καλύτερες τιμές και οποιοδήποτε εννοείται όφελος υπάρξει θα δοθεί στα σωματεία. Θέλω επίσης να πω ότι προσπαθούμε και βασικό μας μέλημα είναι να βρεθούμε κοντά στα σωματεία. Πρόσφατα με κάποια δελτία η Ένωση έμεινε περισσότερες ώρες ανοιχτή για να εξυπηρετηθείτε. Προσπαθούμε πάντα στο θέμα του ωραρίου των υπαλλήλων, αν εσείς το ζητήσετε, να μένει και να ανοίξουμε και κάποια προβλήματα, θα μας τα πείτε αυτά. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ήρθαμε εδώ στη Βόρειο Έφυγα, θα πάμε και στην Κεντρική, θα πάμε και στην Νότια, είναι για να ακούσουμε τους προβληματισμούς σας, τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται έντονα και μπορούμε να τα λύσουμε, να βρούμε τουλάχιστον λύσεις. Τα σωματεία της ΓΑΜΑ κατηγορίας γνωρίζουν ότι προσφέραμε μια δωρεάν διαιτησία τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό έγινε χωρίς να δαπανίσει χρήματα η Ένωση. Ήταν προσφορά των διαιτητών. Ευελπιστούμε όταν μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Και αυτό να μεταδώ η δωρεάν διαιτησία να πάει και στην Β' και αργότερα και στην Α' κατηγορία. Στόχος μας είναι τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε να μην έχουμε αποχωρήσει ομάδων. Αντίθετα, σωματεία τα οποία μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν, να γίνει πράξη. Και θέλουμε να είμαστε αγωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι πρέπει τα σωματεία, το κάθε χωριό να έχει την ομάδα του. Αν ένα χωριό δεν μπορεί να έχει ομάδα, μπορούν με συνενώσεις δύο ή τρία χωριά να κατεβάσουν μια ομάδα στα πρωταθλήματα. Άποψή μας είναι ότι χωριό που χάνει την ομάδα, λίγο-λίγο, χρόνο με το χρόνο, ερημώνει. Έχουμε πολλά παραδείγματα, χωριά που οι ομάδες τους διαλύθηκαν να έχουν ουσιαστικά σβήσει από το χάρτη, να μην υπάρχει νεολαία κλπ.
θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές και στα παιδικά πρωταθλήματα της Ένωσης, από τα θέματα οικοδομής. Θα γίνουν κάποιες ανοιχτές συγκεντρώσεις, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα σωματεία με τις ακαδημίες. Νομίζω ότι οι ακαδημίες και η επένδυση στις ακαδημίες είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου. Ομάδα η οποία δεν έχει ακαδημία, ουσιαστικά δεν σέβεται την ιστορία της. Εκεί θα επενδύσουμε ώστε να αποκτήσει η κάθε ομάδα μια υπεραξία και να μπορέσει να κερδίσει μελλοντικά. Δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα, δεν θέλω να σας κουράσω. Οποιοδήποτε μέλη του Συμβουλίου, τους παρευρισκομένους ή από τους επίσημους προσκεκλημένους θέλει να πει κάτι, μπορεί να πει τώρα. Θα ακολουθήσει πάλι σε λιτό επίπεδο μία απονομή την οποία έχουμε ετοιμάσει.